Καλησπέρα σας. Πιο κοντά. Πιο κοντά. Για να ακούγεις. Είμαι η Βόλη Ζαμπόνη. Θέλω να τονίσω ότι όλα είναι πνευματικά. Και η ύλη είναι πνευματική ενέργεια, όπως ξέρουμε από την κβαντική φιλοσοφία. Η στάση μας απέναντι στα πράγματα τα κάνει πνευματικά ή μη πνευματικά. Αυτό που μας δυσκολεύει να είμαστε σε επαφή με την πνευματική μας φύση δεν είναι η ύλη, είναι η προσκόλλησή μας στην ύλη. Στο υποσυνείδητό μας υπάρχουν προσκολλήσεις, πεπιθήσεις, προγραμματισμοί από την παιδική ηλικία, λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα που δυσκολεύουν τη ζωή μας. Αλλά δεν είμαστε αυτά. Υπάρχουν τρόποι να τα αλλάξουμε. Όπως ο διαλογισμός, όπως η ενεργειακή ψυχολογία, που περιέχει πολλές συγκεκριμένες για κάθε περίπτωση τεχνικές, πολύ αποτελεσματικές. Είμαστε όντα αθάνατα θεϊκά, παντοδύναμα. Θα ήθελα ως ποιήτρια να σας αφιερώσω για ένα ποίημα σχετικό με το θέμα. Θέλετε? Αιώνιος εαυτός, όχι, δεν είσαι άνθρωπε εκείνο που νομίζεις. Ναός είναι το σώμα σου και εντός του τριγυρίζεις. Ο νους δεν είσαι εσύ, εσύ είσαι η ψυχή. Εσύ κρατάς τον έλεγχο σκέψης και νου. Εσύ είσαι αιώνιος εαυτός χωρίς αρχή και τέλος. Εκείνος που παρατηρεί χωρίς να επεμβαίνει. Εκείνος που καθοδηγεί όταν ο νους σωπαίνει. Αυτός που ό,τι κι αν συμβεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βίλη έρχεται από την αρχή του καφενείου και είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά.